το Σπύρο. Κατάθεση Στεφάνη. Για το Δήμο, η Δήμαρχος κυρία Λιμπατέα Μητρίδου. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κούκουζας Ευάγγελος. Για την Εθνική Αντίσταση, Αντιδήμαρχος κ. Τσόκος Ιωάννης. Εκπρόσωπος αστυνομίας, αστυνομικός υποδιοχητής κ. Σίδερης Δημήτρης.
εκπρόσωπος Λιμεναρχείου, διοικητής κύριος Οικονομίδης Μάρκος. Εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας, Αντιπρόεδρος κ. Αρβανίτης Νικόλαος. Εθελοντές πυροσβέστες, ΕΔΑΚΟ, κύριος Πασχαλόπουλος Νίκος. Κύριοι εθελοντές τετρακίνητη Εύβοιας, κύριος Γκάγκαρης Ευάγγελος. Σχολεία, Λύκειο Ερέτριας. Γυμνάσιο Ερέτριας. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας. Είπες εδώ και χρόνια, κατά βάθος είναι ζήτημα φωτός και τώρα ακόμη, σαν να κουμπάς τις καρδιές σου με πλάτη στο ίδιο, ακόμη κι όταν σε ποτίζουν, στον αρκωμένο στήθος του πελάγου, σαν τις γωνιές, όπου το μαύρο έχει τεστεί και δεν αντέχει. Αναζητάς λαφυτά, κοινώνεις την ορισμένη, για να τρυπείς την καρδιά σου, όπου να ανοίξεις το φως. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας. Ήρωες της Ελλάδας μας, νεκροί μας θυμημένοι, δείγμα η θυσία σας για μας πάντα θα μένει. Σήμερα όλοι μας λιβάνι καίμε στους τάφους σας και καταθέτουμε για σας τη δόξα στο στεφάνι. Μπροστά τον δρόμο της τιμής θα μας φωτίζει πάντα η εθελοθυσία σας, γενναίοι του 40.
Δημοτικό Σχολείο Μαλακώντα. Πανηγυρικού της ημέρας από τον κύριο Βράκα Αντώνη από το 2ο Δημοτικό Σχολείο.